Και σημείο αυτό να καλωσορίσουμε στο στούντιο του Open και στο στούντιο του Ελλάδος την κυρία Αξιόγλου. Κουμπιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ελάτε. Παρακαλώ, περάστε. Το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, και τα εργασιακά, αλλά και όλες αυτές οι διεκδικήσεις είναι πρώτο στην ατζέντα και για τις επόμενες ημέρες και γι' αυτό η παρουσία σας είναι πολύ σημαντική να μας δώσετε απαντήσεις. Και ό,τι καθαρή εικόνα, με το πρώτο ερώτημα φαντάζομαι, σας το ρωτούν στο δρόμο οι πολίτες, σας το ρωτούν οι δημοσιογράφοι. Το θέμα με τις περικοπές συντάξεων έχει κλειδώσει? Μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους συνταξιούχους ότι δεν θα υποστούν περικοπή συντάξεων από την 1η-1η του νέου επόμενου έτους? Κοιτάξτε, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο αυτή τη στιγμή. Επιδιώξαμε και νομίζω ότι πετυχαίνουμε πια τις συνενέσεις που χρειαζόμασταν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να αποφύγουμε αυτό το αχρίαστο μέτρο, διότι από την αρχή είχε πει η ελληνική κυβέρνηση ότι αυτό το μέτρο είναι αχρίαστο. Έχουμε κλειδώσει το γεγονός ότι το μέτρο δεν είναι αναγκαίο ως διαρθρωτικό για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτό πια το έχουν αποδεχτεί και οι Ευρωπαίοι και οι εταίροι μας και είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Αυτή τη στιγμή κάνουμε κάποιες συζητήσεις σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό χώρο για το 2019, προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε νομοθετώντας στο επόμενο διάστημα και όλες τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Άρα υπάρχει και μία σιγά σιγά όσο περνάνε οι μέρες σύγκληση σε ό,τι αφορά και το δημοσιονομικό. Αποδέχονται δηλαδή την επίτευξη των στόχων για το 2019 το 3,5% και πλέον αναγνωρίζουν ότι υπάρχει και όλος ο δημοσιονομικός χώρος προκειμένου να γίνουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο προκειμένου να μπορέσουμε να αποφύγουμε τελικά το μέτρο αυτό. Την οριστική απάντηση θα την έχουμε σε λίγο καιρό όταν θα συζητάμε και το τελικό. Στο Eurogroup του Νοεμβρίου πιστεύετε ότι θα έχουμε την οριστική? Εκτιμώ πως εκεί πια θα μπορέσουμε να έχουμε και την τελική αποσαφήνιση. Αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και το θετικό για μας είναι ότι μπορούμε και επιτυγχάνουμε πια συνενέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτά τα ζητήματα, γιατί την περίοδο των μνημονίων και των διαπραγματεύσεων ήταν αρκετά συγκρουσιακό το κλίμα. Τώρα πια επιτυχάνονται συνενέσεις και αποδέχονται και τις διαρθρωτικές μας μεταρρυθμίσεις, αλλά και την επίτευξη των στόχων. Αυτές οι αποφάσεις, οι όποιες αποφάσεις για τη συντάξη θα επηρεάσουν το θέμα των αντιμέτρων, γιατί υπήρχε ένα κλίμα το προηγούμενο διάστημα και πληροφορίες και από την πλευρά των Βρυξελών και γενικώς από την Ευρώπη, ότι μπορεί να πάρετε πίσω κάποια αντίμετρα προκειμένου να σώσετε τις συντάξεις. Ο προϋπολογισμός, ήδη όπως είχε εγκριθεί στο μεσοπρόθεσμο για το 2019, προέβλεπε έναν εξτρά δημοσιονομικό χώρο της τάξης των 700 εκατομμυρίων. Το λιγότερο, το ελάχιστο, ο οποίος γίνεται επεκτατικός μέχρι το 2022, δηλαδή κάθε χρονιά είναι ολοένα και διευρυνόμενος. Αυτό ανεξαρτήτως της εφαρμογής μέτρων αντιμέτρων. Ανεξαρτήτως της εφαρμογής μέτρων αντιμέτρων, θυμίζω ότι εκείνη ήταν μια συμφωνία μηδενικού δημοσιονομικού αντικτύπου. Όσο τα καλά, τόσο και τα κακά. Έτσι. Παρόλα. Πέραν αυτών, αναγνωριζόταν η ύπαρξη ενός χώρου της τάξης των 700 εκατομμυρίων. Πλέον λοιπόν αυτός ο χώρος είναι διασφαλισμένος, είναι επιβεβαιωμένο και στις συζητήσεις που έχουμε με τους θεσμούς. Και στον χώρο αυτό θα υλοποιήσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό καταλαμβάνουν τα αντίμετρα, αλλά προβλέπουν και πολλά άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα οι ελαφρύνσεις στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, που δεν ήταν τμήματα αντιμέτρων, αλλά θα μπορέσουν να υλοποιηθούν κανονικά το 19. Μπορεί να υποχωρήσουμε σε κάποιο από αυτό το πακέτο των αντιμέτρων? Θα σας πω. Αν δούμε τα αντίμετρα του 2019, κεντρικό εξ αυτών ήταν τα ενισχυμένα οικογενειακά επιδόματα. Αυτό η κυβέρνηση διασφάλισε το δημοσιονομικό χώρο και άρχισε να το υλοποιεί ένα χρόνο νωρίτερα. Ήδη το 2018 δηλαδή υλοποιείται αυτό. Δεύτερο μέτρο ήταν η επιδότηση ενοικίου. Αυτό είναι εντός των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, θα υλοποιηθεί κανονικά. Τρίτο μέτρο ήταν προγράμματα για την ενέργεια. Αυτά ήδη υλοποιούνται, διότι διασφαλίσαμε ένα προϋπολογισμό στον ΟΑΕΔ που επιτρέπει το να υλοποιηθούν αυτά, ενώ πολύ περισσότερα των συνηθισμένων. Επιπλέον αυτών λοιπόν βλέπουμε ότι μπορούμε να κάνουμε και σημαντικά άλλα μέτρα, όπως ξαναλέω, μειώσει των εισφορών στους ελευθέρους επαγγελματίες. Άρα, ας το θέσω έτσι, το μεγαλύτερο και το πλέον κρίσιμο, ο πλέον κρίσιμος όγκος των αντιμέτρων θα υλοποιηθεί κανονικά και προσθέτω σε αυτόν οι νέες εξαγγελίες, ας πούμε, θα μπορείτε του Πρωθυπουργού να πείτε ότι μπορεί να μην εφαρμοστεί. Ένα πείτε μας, παράδειγμα. Από τα αντίμετρα του 2019, από όσο μπορώ να ανακαλέσω τώρα, σχεδόν το σύνολο των αντιμέτρων θα υλοποιηθεί, ίσως κάποια εξ αυτών σε μικρότερη έκταση. Δηλαδή, δεν θα δοθεί, για παράδειγμα, το επίδομα ενοικίου στη μέγιστη του έκταση, να καταλάβει το 1 εκατομμύριο του πληθυσμού, θα καταλάβει κάτι λιγότερο, αλλά θα υλοποιηθεί για να ικανοποιήσει τους ανθρώπους που περισσότερο το έχουν ανάγκη. Άρα, με περισσότερο ένα περιορισμό στην έκταση των αντιμέτρων, ίσως δούμε, αλλά όχι στην ποιότητα. Αυτό που συζητάτε αυτή τη στιγμή είναι η
αναβολή του μέτρου περικοπής των συντάξεων ή αναστολή του. Και γιατί το λέω αυτό? Ότι δηλαδή τους λέτε ότι εμείς έχουμε πετύχει το πλεόνασμα, τα στοιχεία είναι αυτά, το ξαναβλέπουμε μετά από 6 μήνες αν θα συνεχίσουμε να είμαστε στο ίδιο επίπεδο και ξανασυζητάμε αργότερα το θέμα της περικοπής. Όχι, αυτό που συζητάμε είναι η ακύρωση του μέτρου. Η ακύρωση του μέτρου, όχι η αναβολή. Η ακύρωση του μέτρου. Ναι, ναι, διότι αποδείξαμε και έχει γίνει αποδεκτό αυτό ότι διαρθρωτικά δεν είναι αναγκαίο, άρα δεν χρειάζεται στο ασφαλιστικό σύστημα, διότι πλέον εξασφαλίστηκε η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Φαίνεται δηλαδή από όλες τις αναλογιστικές προβολές το σύστημα είναι βιώσιμο και σταθερό μέχρι το 2060, χωρίς να χρειαστούν περαιτέρω παρεμβάσεις ή συνταξιοδοτική δαπάνη. Άρα το ένα σκέλος είναι αυτό. Και το δεύτερο σκέλος που αφορά το δημοσιονομικό, αναγνωρίζεται η επίτευξη των στόχων του 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος για το 19 και τα επόμενα χρόνια ακόμη περισσότερο. Άρα μιλάμε αυτή τη στιγμή για την ακύρωση του. Δεν θα επικρέματα σου απειλή, δηλαδή κάποια στιγμή σε 6 μήνες, ένα χρόνο να το ξαναφέρουν? Όχι, αυτό που συζητάμε είναι η ακύρωση του μέτρου. Να σας πω κάτι, είναι και ένα, εμείς το έχουμε πει από την εκπομπή εδώ, ότι είναι ένα άδικο μέτρο το οποίο δεν πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Γιατί εάν εφαρμοστεί, πάλι θα χωριστούν οι συνταξιούχοι σε παλιούς και νέους. Δηλαδή θα την πληρώσουν οι παλιοί συνταξιούχοι και οι νέοι συνταξιούχοι δεν θα μπουν σε αυτό το... Δηλαδή... Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι η προσωπική διαφορά στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι η απόσταση ανάμεσα στη σύνταξη που λάμβανε ένας παλιός συνταξιούχος σε σχέση με τους νέους κανόνες υπολογισμού των συντάξεων. Ναι. Ένας συνταξιούχος, ο οποίος γίνεται συνταξιούχος μετά το Μάιο του 2016, έχει ένα σύστημα που υπολογίζει τη σύνταξή του. Αυτό το σύστημα, ο νόμος προβλέπει ότι ισχύει και για τους ήδη συνταξιούχους, για τους πριν του 2016. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όλες οι συντάξεις υπολογίζονται με ένα νέο τρόπο υπολογισμού. Ωστόσο, αυτοί που ήταν ήδη συνταξιούχοι πριν το Μάιο του 2016, εάν τυχόν με τον νέο τρόπο υπολογισμού η σύνταξή τους προέκυπτε κατά τη λιγότερη, αυτό θα διατηρούσαν το κομμάτι αυτό, ναι, ως προσωπική διαφορά. Άρα, θα είχαν τη μεγαλύτερη μείωση. Οι παλιοί συνταξιούχοι σωρευτικά έχουν υποστεί πολλές μειώσεις. Σωρευτικά, ας το θέσουμε έτσι. Ναι. Πάντως το ασφαλιστικό, θα συμφωνήσετε μαζί μου και ο κάθε λογικός άνθρωπος, ότι λύνεται και ενισχύεται με την εργασία. Όσο περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν, τόσο το καλύτερο είναι αυτό. Στην πραγματικότητα είναι ένα τρίπτυχο που συνδέει την εργασία με την έννοια της ύπαρξης θέσεων εργασίας, την καταπολέμηση ανεργίας, την καταπολέμηση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, γιατί και αυτό είναι. Μια χώρα με πολύ έντονο το στοιχείο της αδήλωτης υποδηλωμένης εργασίας αποτελεί μια μόνιμη βόμβα στα θεμέλια του ασφαλιστικού. Το τελευταίο διάστημα όμως, τα μνημονιακά χρόνια, έχουμε δει και ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε καταπολεμήσει, της περιστασιακής εργασίας, το μπλοκάκι, το οποίο πια δεν στηρίζει το ασφαλιστικό σύστημα όπως το στηρίζει μια πλήρης απασχόληση. Όλο αυτό το πράγμα, υπάρχει μια κινητικότητα? Είδα τα στοιχεία. Το έδειξε και η ΓΕΣΕΑ ότι υπάρχει μείωση ανεργίας. Το ερώτημα είναι, η μείωση ανεργίας είναι πραγματική? Μιλάμε για θέσεις πλήρους απασχόλησης? Η μείωση ανεργίας είναι πραγματική, με την έννοια της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Αυτό κανείς μπορεί να το δει και στην Ελστάτ, που μπορεί να δει τον αριθμό των απασχολούμενων, που τα τελευταία 3 χρόνια έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 300.000 θέσεις εργασίας. Δηλαδή, 300.000 άνθρωποι δούλευαν που δεν δούλευαν πριν. Αυτό. Αυτό εμφανίζεται στις εισφορές κατά κόρον, διότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδα από τις εισφορές των μισθωτών. Προσέξτε στους μισθωτούς, δεν υπήρχε καμιά αλλαγή με τον νέο ασφαλιστικό νόμο, ότι πλήρωναν πληρώνουν. Άρα το γεγονός ότι βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδα των μισθωτών είναι ευθεία αντανάκλαση της αύξησης της απασχόλησης. Να πω ότι το ασφαλιστικό σύστημα το παραλάβαμε με ένα θηριώδες έλλειμμα της τάξης του 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτή τη στιγμή είναι πλεονασματικός. Όχι μόνο το 18, από το 17 ο ΕΦΚΑ ξεκίνησε να είναι πλεονασματικός. Αυτό συνέβη διότι κυρίως ενισχύθηκαν τα έσοδα από τους μισθωτούς, λόγω της αύξησης της απασχόλησης και της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, αλλά και γιατί δημιουργήθηκε ένα σύστημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπου η συντριπτική πλειονότητα πληρώνει λιγότερα, και άρα είχαμε και μια σημαντική αύξηση στην εισπραξιμότητα από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά βοήθησαν σε συνδυασμό με ένα σύστημα που πια έχει μια λογική και δεν είναι τυχαίοι κανόνες από διάφορα ταμεία, να μπορεί πια το σύστημα να είναι βιώσιμο και να είναι πλεονασματικό. Το πλεόνασμα δεν έχει κανένα νόημα να το λέει κανείς με την έννοια του φτιάξαμε μεγάλη πρίκα, αλλά έχει την έννοια ότι δημιουργεί πια μια ασφάλεια και μια σταθερότητα και για το μέλλον του ασφαλιστικού. Να θυμάμαι, Υπουργέ, τώρα σε αυτό το μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει, με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, του ΣΤΕ, που έχει βγει, αυτές οι οριστικές αποφάσεις από το ΣΤΕ, και τώρα βλέπουμε μια σειρά πρωτοδικείων, οι οποίοι δικαιώνουν τους συνταξιούχους αλλά και εν ενεργεία υπαλλήλους. Αυτή η ταλαιπωρία των συνταξιούχων τώρα να πηγαίνουν να καταθέτουν αιτήσεις για τον ΕΦΚΑ, να γίνεται ένα τεράστιο εμπόριο, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα διεκδικήσουν αυτά τα αναδρομικά, η κυβέρνηση
σκέφτεται να κάνει κάτι για να τους διευκολύνει συνολικά, ενώ σαν πολιτεία. Να εξηγήσω λίγο τι είναι αυτό σε σχέση με τους, με τους συνταξιούχους. Να είστε σίγουροι ότι οι συνταξιούχοι το ξέρουν πολύ καλά. Δεν είμαι απολύτως βέβαιη, διότι στείνονται και πάρα πολλές δικηγορικές δουλειές σε αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό σας μίλησα για εμπόριο. Και χρειάζεται λίγο μια προσοχή. Γι' αυτό σας μίλησα για εμπόριο. Μήπως η πολιτεία πρέπει να τους προστατεύσει. Έγιναν, όπως γνωρίζετε, από το 2010 και μετά διαδοχικές οριζόντιες περικοπές της συντάξης. Το 2011 και 2012 έγιναν εκ νέου περικοπές οριζόντιες της συντάξης. Το 2015 ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας με μια απόφαση πιλότο, όπως ονομάζεται, και είπε ότι οι περικοπές που έγιναν το 12 και το 11 ήταν αντισυνταγματικές, γιατί είχαν έναν οριζόντιο χαρακτήρα και δεν είχαν ένα σοβαρό σεβασμό στην αρχή της ισότητας και μια σειρά από άλλες συνταγματικές αρχές. Είπε όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας τότε ότι η απόφασή μου αυτή, η οποία, θυμίζω, βγήκε το 15, θα ισχύει από τώρα και για το μέλλον, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν θα ισχύει αναδρομικά, διότι στα έτη που μεσολάβησαν σωρεύτηκε τόσο μεγάλο δημοσιονομικό βάρος, ήταν της τάξης του 1,5 του 1 πέμπτου του ΑΕΠ. Είναι το 1 πέμπτο του ΑΕΠ. Που είναι αντικειμενικά, θα ήταν εκρηκτικό το να μπορέσω να αποφασίσω και για αναδρομικά. Άρα είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Από το 11, ας πούμε, μέχρι το 15, δεν περιλαμβάνεται. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε είναι αντισυνταγματικά. Κράτος, διοίκηση, σοβαρευτείτε, κάντε κάτι σοβαρό για το ασφαλιστικό σύστημα και κάντε το τώρα. Από τώρα και για το μέλλον. Και ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε και έκανε τη μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, συμμορφούμενη σε μεγάλο βαθμό με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και το Σύνταγμα. Όρισε τους ενιαίους κανόνες, συνέδεσε τις εισφορές με τις παροχές, γιατί αυτά δεν ήταν συνδεδεμένα, η εισφορά με τη σύνταξη πάντα, σε όλα τα ταμεία. Έφτιαξε ενιαίους κανόνες με άμεση σύνδεση εισφορών παροχών και προστάθεση της καταβαλλόμενης συντάξης. Άρα η κυβέρνηση παρούσα, ό,τι είχε να κάνει, το έκανε σε σχέση με το σεβασμό του Συντάγματος και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό το διάστημα προέκυψε μια απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που σε αντίθεση με το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε αναδρομικά σε έναν συνταξιούχο. Δηλαδή, πηγαίνοντας κόντρα στην απόφαση πιλότου του Συμβουλίου της Επικρατείας, είπε ότι εφαρμόζω την αντισυνταγματικότητα, αλλά αναδρομικά. Και αν δεν κάνω λάθος, προέκυψαν και μια-δυο ακόμη μονομελών πρωτοδικείων. Η εκτίμησή μου είναι, ως προς το νομικό, ότι δεν ξέρω αν θα ευδοκιμήσουν αυτές και στους επόμενους βαθμούς οι αποφάσεις, διότι πηγαίνουν κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση, ως προς το πολιτικό, έχει συμμορφωθεί απολύτως με το Σύνταγμα, κάνοντας την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Εσείς θα κάνετε έφεση σε αυτές τις αποφάσεις? Αναγκαστικά το δημόσιο πρέπει να εξαντλεί τα ένδικα μέσα. Είναι τυπική του υποχρέωση να εξαντλεί τα ένδικα μέσα. Δεν είναι ζήτημα επιλογής. Άρα, είναι υποχρέωση. Θα παίσατε το δημόσιο στην έφεση? Ναι, θα καταθέτει μια κατέθεση, μια τυπική έφεση, την οποία θα προχωρήσει αναγκαστικά. Αλλά δεν προχωρήσετε όμως. Αναγκαστικά είναι. Είναι αναγκαστική αυτή η εξάντληση των ειδικών μέσων. Άρα να καταλάβω μια συνολική πρωτοβουλία από την πολιτεία για να μην υπάρχουν όλες αυτές οι αιτήσεις με τον ΕΦΚΑ και τα λοιπά να στέλνει ο καθένας συνταξιούχος, δεν μπορεί να γίνει. Ως προς το διαδικαστικό που λέτε για τις αιτήσεις, επειδή κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα της προσφυγής στα δικαστήρια. Δηλαδή, προφανώς κάθε άνθρωπος που θέλει αυτή τη στιγμή να δοκιμάσει μήπως του δώσουν κάποια αναδρομικότητα τα δικαστήρια, και αυτό είναι συνταγματικό του δικαίωμα. Εμείς, για να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι και πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ, τους δώσαμε τη δυνατότητα να κάνουν ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους. Πολλοί το κάνουν για να διακοπεί η παραγραφή, δηλαδή να δουν μέχρι να αποφασίσουν αν θα κάνουν αγωγή, να μην τρέχει παραγραφή. Και τους κάναμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για να μην ταλαιπωρούνται οι συνταξιούχοι στα καταστήματα. Κουβέντα πριν κλείσουμε, γιατί έχουμε μετά ένα ζωντανό, δεν θα είστε εσείς μέσα, θα σας απελευθερώσουμε. Είχαμε σκοπό να σας κρατήσουμε από τις 9 παρα 10, αλλά... Εγώ άργησα. Όχι, δεν είναι τώρα αυτό. 27 Νοεμβρίου, όπως έγραψε χθες μια εφημερίδα, θα δώσετε τα αναδρομικά στους ένστολους? Τα αναδρομικά στους ένστολους θα δοθούν σίγουρα μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου. Δεν γνωρίζω ακριβώς ποια χρονική στιγμή θα τα δώσουμε, αλλά σίγουρα θα είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς. Νομίζω ναι. Είναι από τα πρώτα μέτρα που θα υλοποιηθούν σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μάλλον όχι. Νωρίτερα θα φέρουμε εμείς στο Υπουργείο Εργασίας το νομοσχέδιο στη Βουλή για τη μείωση των εισφορών την άλλη εβδομάδα. Αλλά θα δώσετε σε μία δόση τα χρήματα. Ναι, θα καταβληθούν. Τεράστιο θέμα, μία φράση, αν μπορεί να το εξαντλήσουμε, μία φράση με τις συντάξεις αναμονή.
Είναι πολλοί άνθρωποι που περιμένουν τη σύνταξή τους. Μας είπαν 90.000 επικουρικές καθυστερούν από το 2014. Αν έχετε μπει σε ένα προσχεδιασμό, τι να περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί? Έχουμε μπει σε σχεδιασμό και καθαρίζουμε τον κύριο όγκο των ληξιπροθέσμων. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε, είχαμε 400.000 απλήρωτες συντάξεις. Αυτή τη στιγμή οι κύριες σε εκκρεμότητα είναι κάτω από 40.000. Μέχρι το τέλος της χρονιάς ο κύριος όγκος θα έχει καθαριστεί. Πόσο δηλαδή θα έχετε καθαρίσει μέχρι το τέλος του έτους, από τις 40.000 που λέτε? Ο στόχος μας είναι όλες. Και οι 40.000. Των ληξιπροθέσμων να εξαντληθούν, να τελειώσουν μέχρι το τέλος του έτους. Το 90.000. Ίδιο και με το εφάπαξ. Και με τα εφάπαξ, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 20.000 και μέχρι το τέλος χρονιάς. 90.000 επικουρικές. Ενώ στις επικουρικές ίσως μας πάρει λίγους μήνες ακόμη, αλλά είμαστε σε. Θα δώσετε όμως, θα κλείσετε και μέσα στο έτος κάποιες 90.000. Τον κύριο όγκο. Τον κύριο Όγκο. Τώρα, μισό λεπτό, Γεωργία. Μισό λεπτό, μας μιλάνε και από το κοντρόλ και επειδή μας πιέζουν, ξέρετε, ο χρόνος είναι πολύ ασφιχτικός. Θα ήθελα να σας πω αυτό που ακούω. Ότι αυτός που σας προσάπτουν και η αντιπολίτευση και γενικότερα είναι ότι κατά τακτά χρονικά διαστήματα βγαίνετε και λέτε ότι εκαθαρίζουμε τις συντάξεις. Εκαθαρίζουμε τις συντάξεις και έχει περάσει ένα εξάμηνο, έχει περάσει 7 μήνες. Και δεν προχωράει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σε αυτές τις ερωτήσεις εγώ δίνω τα νούμερα. 400.000 απλήρωτες παραλάβαμε. Αυτή τη στιγμή οι κύριες είναι κάτω από 40.000, τα εφάπαξ είναι κάτω από 26.000 και ακόμη λίγο, και περίπου στα 80.000 είναι οι επικουρικές, στις 80.000. Δεν λέω ότι τις έχουμε καθαρίσει, λέω όμως ότι μπορεί κανείς να συγκρίνει πού είμαστε και τι δουλειά έχουμε κάνει αυτό το διάστημα. Θα σας δούμε στο Δήμο, σε κάποιο Δήμο, στις επόμενες εκλογές, Δήμο Αθηναίων, όπως που σας ακούω. Όχι, όχι, παραμένω στο εργασίας, έχουμε όλη αυτή τη δουλειά που μου λέτε να κάνουμε. Θα είστε βουλευτής στις εκλογές, δεν θα μετακινηθείτε. Δεν γνωρίζω ακόμη, θα δούμε τι θα κάνουμε ακόμη. Έχουμε δουλειά τώρα εκεί στο εργασίας. Μετά έχουμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο και την άλλη εβδομάδα ο κύριος Μπακογιάννης ανακοινώνει την υποψηφιότητα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Εμείς, ξέρετε, είμαστε και πολιτικοί συντάκτες και μπαίνουμε στον πειρασμό με τα πολιτικά, δεν είμαστε τόσο με τα εργασιακά. Θα δούμε τι θα κάνουμε, μας είπατε. Αυτό σε ό,τι αφορά το βουλευτικό που με ρωτήσατε, το θα δούμε τι θα κάνουμε. Αν είστε κάπου, θα είστε βουλευτής πάντως. Δεν ξέρω ακόμη. Αφήστε με να πάω στο Υπουργείο εκεί να κάνω τη δουλειά μου και τα άλλα. Όχι, αφήνετε και ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάποιο Δήμο. Απολύτως. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το κλείνουμε αυτό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επί του παρόντος. Όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, υποψήφια στην Αθήνα. Δεν γνωρίζω. Όλα αυτά που με ρωτάτε δεν τα γνωρίζω. Ειλικρινά. Ελπίζουμε την άλλη φορά, Υπουργέ, που θα έρθετε να έχουμε μια πιο σαφή απάντηση και να ξέρετε και να μας πείτε. Εντάξει, νομίζω τα άλλα που με ρωτήσατε ενδιαφέρουν πιο πολύ τον κόσμο, όχι αυτά. Εντάξει. Όλα ενδιαφέρουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.